τι ακριβώς πρεσβεύουν. Γιατί εντάξει, εμείς λέμε εθνικό νόμισμα με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένες. Που μπορεί να διαφωνεί κανείς, αλλά το συζητάμε, είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση. Εδώ βλέπουμε το εξής. Από τη μία, την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία υπογράφει μία πρόταση του κυρίου Βαρουφάκη μαζί με τον Μπενσανσόν για κάποιοι άλλοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα μας προτείνουν να διευκολύνουμε τον κύριο Σόρος και τους μεγαλοκερδοσκόπους που ποντάρουν ενάντια στο ευρώ και στην κατάρρευση των ευρωπαϊκών οικονομιών, για να βάλουμε διπλά νομίσματα και παράλληλα νομίσματα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη κερδοσκοπική απάτη που μπορεί να στηθεί ποτέ στη ζωή. Και δεν καταλαβαίνω γιατί οι εισαγγελείς δεν έχουν κινηθεί. Υπάρχει ο νόμος περί προστασίας εθνικού νομίσματος. Βεβαίως δεν έχουμε εθνικό νόμισμα, αλλά τέλος πάντων το ευρώ έχουμε. Εγώ είμαι ενάντια στο ευρώ. Είναι το νόμισμα της χώρας. Ακριβώς. Επειδή ακριβώς εγώ σέβομαι το τι είναι το νόμισμα. Δεν το θέλω. Αλλά επειδή το σέβομαι, οφείλω να μην το υπονομεύω. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται κάποιος και μάλιστα υπουργός και σου λέει, εγώ θα το υπονομεύσω, δηλαδή θα το κυβδηλοποιήσω και θα το πλαστογραφήσω με διπλό ή παράλληλο νόμισμα, θα πρέπει αυτεπάγγελτα να κινηθεί η δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα είναι, βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και το υποστηρίζει αυτό. Από την άλλη βγαίνει ο κύριος Λαμπαβίτσας και πότε λέει για εθνικό νόμισμα, πότε τα μπερδεύει με το διπλό, με το παράλληλο. Δελτία έχω ακούσει και τρελάθηκα. Αν είναι δυνατόν να πάμε σε μια Ελλάδα και να τάζουμε δελτία στον κόσμο. Δηλαδή, τότε ποια είναι η διαφορά. Γιατί να πάω. Άρα διαφωνείτε και με την χρησιμοποίηση των IOUs. Φυσικά, μα ακούστε με. Δυστυχώς η παιδεία μας δεν προσφέρει ικανές ιστορικές γνώσεις. Στην Ελλάδα να υπάρχουν κυβερνήσεις ή τέλος πάντων ευυπόληπτοι οικονομολόγοι ή πολίτες και να ζητάνε IOU. IOU στην οικονομική ορολογία λέγεται SCRIP. Το ξέρετε που μας το επιβάλλανε οι ξένοι δανειστές το SCRIP το 1893. Ότι μας κατέστρεψε και χάρη σε αυτό ο Τρικούπης βγήκε και είπε δυστυχώς επτωχεύσαμε. Από τότε και για 30-40 χρόνια το SCRIP ήταν συνώνυμο στη λαϊκή μούσα με την απόλυτη χρεοκοπία. Και έρχονται τώρα να μας λένε εν έτη 2015, 2014, 2015 και στον 21ο αιώνα να μας λένε ξανά SCRIP.